Η προβολή μιας ταινίας, ειδικά αν αυτή είναι μεταξύ άλλων και καλή, μπορεί να σου δώσει πολλά παραπάνω από απλή διασκέδαση. Μια καλή ταινία μπορεί να σε κάνει να νιώσεις χαρούμενος, μπορεί να σου δώσει δύναμη να ξεπεράσεις μια κατάσταση ή να σου δώσει δύναμη να συνεχίσεις κάτι που κάνεις και αμφιβάλλεις γι' αυτό. Όμως κυρίες και κύριοι, μια καλή ταινία επίσης μπορεί να σου περάσει μηνύματα μέσα σε 2 ώρες που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις για κάποια πράγματα που ίσως μέχρι εκείνη τη στιγμή να θεωρούσες πως ήταν σωστά. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα δούμε κάποιες από τις ταινίες που κατάφεραν να αλλάξουν τον κόσμο ή κάθε μία με τον τρόπο της. Εσείς αράξτε αναπαυτικά όπου θέλετε, στην πολυθρόνα σας, στην καρέκλα σας, στον καναπέ σας και αφήστε με να σας πάρω μαζί μου στο μαγικό κόσμο του σινεμά. Μετά από σας. Όπως πάντα, να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε! Νούμερο 10, Black Panther. Φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείπει αυτή η ταινία από το συγκεκριμένο top 10, παιδιά, αφού είναι πολύ ιδιαίτερη και σημαντική για πολλούς λόγους. Έχουμε μιλήσει και πολύ αναλυτικά στο σχετικό βίντεο που είχε γίνει για τον Black Panther. Όμως, αυτό που δεν είχαμε πει και ίσως να μην γνωρίζατε, είναι πως μετά την προβολή της εξαφανίστηκαν από όλα τα καταφύγια της Αμερικής και όχι μόνο, οι μαύρες γάτες. Και ο λόγος φυσικά δεν ήταν επειδή τα καταφύγια ζώων άρχισαν να διώχνουν τις μαύρες γάτες, αλλά επειδή ο κόσμος ξεκίνησε να τις υιοθετεί. Και επί τη ευκαιρία να πω και κάτι ρε παιδιά. Μου ακούγεται πολύ χαζό να πιστεύεις ότι εάν δεις μια μαύρη γάτα μπροστά σου, αυτό θα σου φέρει γρουσουζιά ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Είναι κρίμα αν μη τι άλλο, γιατί στιγματίζεται μια ολόκληρη κατηγορία ζωντανών. Και όπως καταλαβαίνετε, την αφήνουν στο περιθώριο. Αφήστε που κατά τη γνώμη μου, οι μαύρες γάτες είναι το πιο όμορφο είδος γάτας. Νούμερο 9. Bumpy. Η ταινία κινουμένων σχεδίων Bumpy κυκλοφόρησε το 1942 και μιλούσε για την ιστορία ενός μικρού ελαφιού που προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα μόνο του αφού είχε χάσει τη μητέρα του. Το χαρακτηριστικό όμως της ταινίας που κατάφερε να κάνει τη διαφορά και να επηρεάσει πολύ κόσμο είναι πως τη μητέρα του μικρού ελαφιού την είχε σκοτώσει ένας ανώνυμος κυνηγός. Το αποτέλεσμα, μετά την κυκλοφορία της ταινίας, ο αριθμός των κυνηγών παγκοσμίως μειώθηκε στο 50%. Η επιρροή της ταινίας όμως δεν έμεινε εκεί, αφού εξελίχθηκε σε κίνημα, με αποτέλεσμα άνθρωποι από όλο τον κόσμο να εναντιώνονται σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις που κακομεταχειρίζονταν την φύση, το λεγόμενο και Bumpy Effect. Νούμερο 8. Η σιωπή των αμνών. Ποιος έχει δει αυτή την ταινιάρα και δεν την έχει ερωτευτεί μέχρι το τέλος της. Με τον Anthony Hopkins να δίνει μία από τις καλύτερες ερμηνείες στην καριέρα του για το ρόλο του Hannibal Lecter, όμως δεν ήταν αυτός ο ρόλος που έκανε τη διαφορά. Ο ρόλος που έκανε τη διαφορά ήταν αυτός της Clary Starling, την οποία υποδιόταν η Jodie Foster και στην ουσία ήταν μια καινούρια πράκτορα του FBI. Ένα FBI που συμμετείχε πολύ ενεργά στην παραγωγή της ταινίας με την Jodie Foster για να μπει στο πετσί του ρόλου να παίρνει μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους πράκτορες του FBI στη βάση του Quantico. Όπως καταλαβαίνετε, η πολύ επιτυχημένη απόδοση του χαρακτήρα της Starling στην ταινία ενέπνευσε πολλές νέες κοπέλες να πάνε και να προσπαθήσουν να γίνουν πράκτορες του FBI. Φαντάζομαι δεν τα κατάφεραν όλες, αλλά η προσπάθεια μετράει. Νούμερο 7. Jaws. Εάν υπάρχει ένα σκηνοθέτης που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, αυτός είναι ο Steven Spielberg. Και αν η ταινία Bumpy που αναφέραμε πιο πριν κατάφερε να σώσει τα ελάφια από τους κυνηγούς, αυτή η ταινία έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έκανε μια ολόκληρη γενιά να μισήσει τους καρχαρίες. Τα σαγόνια του καρχαρία λοιπόν, όπως είναι ο ελληνικός τίτλος της ταινίας, έκαναν πασίγνωστο τον Spielberg και έδειξαν το δρόμο για το πώς μπορείς να φτιάξεις μια ταινία τρόμου με μικρό budget. Συν ότι καθιέρωσαν και τα καλοκαιρινά blockbusters. Όμως παιδιά, αυτή η εικόνα που δημιούργησε η ταινία για τους καρχαρίες, ότι δηλαδή είναι τα θαλάσσια τέρατα που τρώνε ανθρώπους, έκανε μια ολόκληρη γενιά να τους μισήσει και να τους φοβάται. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα, αυτή η νοοτροπία, έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, όλο και περισσότερες ψευδείς δηλώσεις για επιθέσεις καρχαριών σε ανθρώπους έβγαιναν στην επιφάνεια
Και επίσης η ταινία θεωρείται και υπεύθυνη για την αύξηση των κυνηγών καρχαριών. Η αλήθεια είναι όμως, παιδιά, ότι οι καρχαρίες σπάνια κολυμπάνε κοντά στις ακτές και ότι δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη σάρκα. Για την ακρίβεια, όταν καταλάβουν μια ανθρώπινη παρουσία κοντά τους, προτιμούν να κρυφτούν μακριά. Πάντως μια έκφραση λέει, φύλα τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά. Μην δω κανέναν μετά από αυτό το βίντεο καβάλα σε κάνα καρχαρία να κάνει τσάρκες. Νούμερο 6, Spectre. Ακούστε εδώ τι έγινε με την ταινία του James Bond που κυκλοφόρησε το 2015. Μεταξύ άλλων, η ταινία περιέχει μια σκηνή, μια εκπληκτική σκηνή δράσης, κατά την οποία ο πράκτορας 007 προσπαθεί να σταματήσει μια τρομοκρατική επίθεση στην πόλη του Μέξικο, κατά τη διάρκεια μιας τεράστιας γιορτής και παρέλασης της Dia de Muertos. Η κυβέρνηση του Μεξικού λοιπόν έκανε μια συμφωνία με τη Sony και δίνοντάς της φορολογικά κίνητρα, τη ζήτησε να παρουσιάσει μέσω της ταινίας το Μεξικό ως μια χώρα όμορφη και έναν πολύ ιδιαίτερο και ενδιαφέρον ταξιδιωτικό προορισμό. Η ταινία αυτό το πέτυχε και σε μεγάλο βαθμό κιόλας, με αποτέλεσμα κόσμος από όλο τον πλανήτη την επόμενη χρονιά να πάει στο Μεξικό για να ζήσει αυτήν την πολύ ωραία ατμόσφαιρα της ιδιαίτερης τοπικής γιορτής. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι αυτή η παρέλαση που εμφανιζόταν στην ταινία δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Γιατί μέχρι το 2015 η Dia de Muertos ήταν μια γιορτή οικογενειακή, την οποία την γιόρταζε κάθε οικογένεια ιδιωτικά. Δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο event όπως η παρέλαση που έδειχνε η ταινία. Έτσι, η κυβέρνηση του Μεξικού, για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των τουριστών που είχαν πάει για να δουν τη συγκεκριμένη παρέλαση, έφτιαξε μία παρέλαση με όνομα Day of the Dead, κατ' εικόνα και καθομοίωση αυτής που ήταν στην ταινία. Εννοείται ότι από τους κατοίκους του Μεξικού υπήρξαν αντιδράσεις, όμως από τότε μέχρι και σήμερα, κάθε 2 Νοέμβρη γιορτάζεται η ημέρα των νεκρών με αυτήν τη συγκεκριμένη παρέλαση. Πάντως, παιδιά, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, στο καρναβάλι, σούπερ παρελάσεις κάνουμε. Δεν χρειάζεται να μου τρέχετε μέχρι το Μεξικό. Νούμερο 5. Bernie. Το 2011 κυκλοφορεί η ταινία Bernie, που καταπιανόταν με την αληθινή ιστορία του Bernie Tid, ο οποίος είχε καταδικαστεί στα 38 του χρόνια για τη δολοφονία της παλιάς του φίλης με 99 χρόνια φυλάκιση. Η ταινία λοιπόν, με τον τρόπο που παρουσίαζε τα γεγονότα πριν από το μοιραίο γεγονός, έκανε το θεατή στο τέλος να συμπονά και να δικαιολογεί, θα λέγαμε, την πράξη της δολοφονίας. Το γεγονός αυτό ενέπνευσε μεταξύ άλλων και πολλούς δικηγόρους αλλά και τους δικαστές, οι οποίοι επανεξέτασαν την υπόθεση του Bernie, λαμβάνοντας υπόψη τους αυτή τη φορά όλη την ζωή του πριν από το μοιραίο γεγονός. Δηλαδή, στην ουσία, έβαλαν κάτω και είδαν όλη την κακοποίηση που είχε υποστεί ο Bernie ως παιδί, αλλά και από την ίδια τη φίλη του, την οποία στο τέλος και δολοφόνησε. Με αποτέλεσμα, το δικαστήριο να βγάλει μια νέα, αλλά και πολύ περίεργη απόφαση. Ο Bernie λοιπόν το 2014 αφέθηκε ελεύθερος. Όπως, παιδιά, υπήρχε μία πολύ ιδιαίτερη ρήτρα στην απελευθέρωσή του και αυτή τον ανάγκαζε να μείνει μέχρι το 2016 στο γκαράζ του Richard Linklater, ο οποίος ήταν και ο σκηνοθέτης της ταινίας Bernie. Bernie, μη μιλάς καθόλου, αδερφέ, 99 χρονάκια γλίτωσες. Σε γκαράζ. Νούμερο 4. Jurassic Park. Μόλις λίγο πριν είπαμε για τον Steven Spielberg και για την επιρροή που έχουν οι ταινίες του στο ευρύ κοινό. Το Jurassic Park λοιπόν ήταν μία ακόμη ταινία του γνωστού σκηνοθέτη που επηρέασε τις μάζες και έκανε μία ολόκληρη γενιά να δεθεί μαζί του. Όμως, μία λεπτομέρεια στην ταινία ήταν αυτή που θα γέμιζε τις τσέπες κάποιον με χρυσάφι. Και αυτή η λεπτομέρεια ήταν το κεχριμπάρι που περιείχε μέσα ένα κουνούπι, το οποίο σύμφωνα με την ταινία χρησιμοποιήθηκε για να κλωνοποιηθούν οι δεινόσαυροι. Η ταινία έγινε τόσο δημοφιλής που οι έμποροι κεχριμπαριού με έντομα μέσα τους έγιναν εκατομμυριούχοι, αφού κάποιοι τα αγόραζαν για να μελετήσουν σοβαρά το κουνούπι ή το έντομο, τέλος πάντων, που υπήρχε μέσα στο κεχριμπάρι, ενώ άλλοι τα μεταπολούσαν σε επιχειρηματίες ή επιστήμονες που πίστευαν ότι από αυτά τα έντομα θα μπορούσαν να κλωνοποιήσουν δεινόσαυρους. Πάντως, πεταμένα λεφτά, έτσι, γιατί δεν βλέπω να το πέτυχε και κανένας. Γιατί δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει κανένα ζωντανό δεινόσαυρο. Κομπολόι θα τα έκαναν στο τέλος. Νούμερο 3. Top Gun.
ίσως από τις πιο διασκεδαστικές καλές ταινίες που υπάρχουν εκεί έξω. Ο σκηνοθέτης Tony Scott στα καλύτερά του, ο Tom Cruise στα καλύτερά του, ο οποίος και υποδιόταν έναν πιλότο αεροσκαφών, δηλαδή τον Pete Mitchell, ο οποίος ήταν τόσο καλός και ιδιαίτερος που είχε το ψευδώνυμο το παρατσούκλι Maverick, που σημαίνει ανυπόταχτος ή ανορθόδοξος, όπως το πάρει κανείς. Η ταινία έγινε σε συνεργασία με το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο παρήχε πόρους στους κινηματογραφιστές, με την προϋπόθεση όμως το τελικό σενάριο να περάσει από τη δική τους έγκριση. Και το αποτέλεσμα ήταν το ναυτικό να κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο τελικό σενάριο πριν η ταινία βγει στον κινηματογράφο. Όλο αυτό φυσικά είχε έναν απότερο σκοπό και αυτός ήταν να χρησιμοποιηθεί από το ναυτικό η ταινία ως εργαλείο διαφήμισης. Κάτι που τελικά δεν της επετράπει. Όμως δεν χρειάστηκε γιατί η δουλειά τελικά έγινε. Αφού μετά την κυκλοφορία της ταινίας και τη μεγάλη επιτυχία της φυσικά, ο αριθμός των νεαρών ανδρών που πήγαιναν στο ναυτικό και ήθελαν να γίνουν αεροπόροι αυξήθηκε κατά 500%. Τώρα πάντως πρέπει να βγάλουν και μια ταινία που να μιλάει για την κατασκευή αεροσκαφών, γιατί σίγουρα μετά από όλο αυτό θα ξέμεινε. Νούμερο 2. Skyfall. Άλλη μια ταινία James Bond σε αυτό το top 10 και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig και αυτή. Το Skyfall, εκτός από εκπληκτική δράση, εκτός από εκπληκτικό soundtrack, περιέχει και μια σκηνή η οποία εκτός των άλλων κατάφερε να αλλάξει την ιστορία όσον αφορά την περιποίηση των ανδρών. Σε μια σκηνή λοιπόν, ο θρυλικός πράκτορας ετοιμάζεται να ξυριστεί όταν σε κάποια στιγμή εμφανίζεται από το πουθενά και τον διακόπτει μια εθέρια ύπαρξη. Θα μου πεις το μα μέχρι εδώ, αυτό είναι και φυσιολογικό για μια ταινία James Bond. Μαζί σου, συμφωνώ. Το ιδιαίτερο όμως εδώ είναι ότι ο James Bond για να ξυριστεί χρησιμοποιεί την παλιά παραδοσιακή λεπίδα και σε κάποια στιγμή δίνει αυτή τη λεπίδα στην κυρία του δωματίου για να συνεχίσει εκείνη τη δουλειά. Οπότε ο υπερταλαντούχος σκηνοθέτης Sam Mendes κατάφερε να μετατρέψει μια απλή σκηνή ξυρίσματος σε μια άκρος ερωτική σκηνή, της οποίας η επιρροή έφτασε σε σημείο να αυξήσει τις πωλήσεις λεπίδων ξυρίσματος κατά 405% παγκοσμίως. Ναι παιδιά, πάρτε λεπίδες, γιατί ο Bond έτσι με τη λεπίδα την έριξε την κοπελιά, όχι επειδή έχει μυς μέχρι και στα μάτια. Νούμερο 1. Parasite. Απίστευτα ιδιαίτερη η ταινία του Bong Joon-ho από ποια πλευρά και αν την κοιτάξεις. Η επιτυχία της ήταν μεγάλη αφού ήταν η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κέρδισε το Oscar καλύτερης ταινίας το 2019. Μεταξύ άλλων λοιπόν αυτή η επιτυχία έφερε στην επιφάνεια πολύ σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Εστιάζοντας όμως στο μεγάλο πρόβλημα του ανοίγματος της ψαλίδας μεταξύ φτωχών και πλουσίων, κάνοντας την πρώτη κοινωνική ομάδα να ζει κάτω από άθλιες συνθήκες. Οι δημιουργοί της ταινίας μέσω της δουλειάς τους ανάγκασαν τις αρχές της Σεούλ να ρίξουν μια πιο προσεκτική ματιά στα μπάντζια, όπως λέγονται δηλαδή τα υπόγεια διαμερίσματα σαν αυτό που διαμένει η φτωχή οικογένεια στην ταινία. Η πόλη της Σεούλ λοιπόν πολύ σύντομα ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ανακαίνησης 1500 υπογείων διαμερισμάτων. Ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερα υπόγεια διαμερίσματα να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα ανακαίνησης. Αυτές λοιπόν ήταν οι ταινίες που κατάφεραν να αλλάξουν τον κόσμο με τον τρόπο τους η κάθε μία και άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Πάντως, το αποτέλεσμα μετράει. Πείτε μου και εσείς στα σχόλια ποια ιστορία σας άρεσε περισσότερο από αυτές τις 10 και αν γνωρίζετε κάποια που δεν την ακούσατε σε αυτό το βίντεο, θα χαρώ πάρα πολύ να τη διαβάσω και εγώ, αλλά να τη διαβάσουν και οι υπόλοιποι που θα δουν το συγκεκριμένο βίντεο. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Dom & Chill παρέα, μπορείς και πρέπει να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι